Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Τι έγινε, Batman, γιατί σε βλέπω έτσι να χτυπιέσαι? Πέθανε κανένας? Δυστυχώς θα πεθάνουμε. Τι είναι αυτά που λες? Άκουσε με, Σούπερμαν. Θυμάσαι το Leatherhead, τον Αλιγάτορα? Ναι, φίλος μου είναι. Άκου, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχ, μη μου πεις, διαλύει τα πάντα με την ουρά του. Εντάξει, δεν φταίει αυτός, γι' αυτό έχει μεγάλη ουρά. Άλλο είναι το θέμα. Πήγαινε να σε φάει. Όχι βέβαια, άμα πήγαινε να το κάνει θα τρώγε μπουνιά. Τότε τι, τρώει όλο το φάει. Τι εννοείς? Εδώ στη σειρά Batman, έχουμε φαγητό να τρώμε μεταξύ μας, για να παίρνουμε δυνάμεις για τα επεισόδια. Ναι, αυτός τρώει όλο το μπουφέ. Όλο το μπουφέ, εννοείς δεν έμεινε τίποτα για μένα? Ούτε ψίχουλο. Και άμα συνεχίσει να τρώει κι άλλο, δεν θα μείνει τίποτα. Εννοείς ότι μέχρι να έρθει το νέο φαγητό θα πεθάνουμε από την πείνα, γιατί αυτός θα έχει φάει όλο το φαΐ. Έχουμε φροντίσει κάθε μήνα να έρχεται πολύ φαγητό που θα μας κρατήσει για έναν ολόκληρο μήνα. Ακριβώς, μα τώρα που αυτός τρώει όλο το φαΐ, δεν θα έχουμε φάει για έναν ολόκληρο μήνα. Τι! Πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί έχει φάει ήδη όλο το φαΐ. Έχω και χειρότερα νέα. Τι μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό? Πεινάει κι άλλο. Και πρέπει να βρούμε κάτι να τον ταΐσουμε, αλλιώς όντως θα φάει και εμάς σε λίγο. Δηλαδή δεν έχουμε φάει για έναν ολόκληρο μήνα και πρέπει να βρούμε και φάει για να ταΐσουμε τον αλιγάτορα που φάει όλο το φάει. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί χτυπιέμαι? Άρχισα να χτυπιέμαι κι εγώ τώρα. Κάνω τι θες. Ωι, με μας. Έφαγα αρκετά καλά. Φούσκωσα. Αχ, αυτές οι πίτσες με έξτρα τυρί. Αυτά τα αναψυκτικά. Αυτή η μπουκάλα γεμάτη κοκακόλα. Αχ, και αυτό το παγωτό κεράσι ήταν τέλεια. Άρα, Leatherhead, χόρτασες. Ναι, δεν χρειάζεσαι άλλο φαΐ. Όχι βέβαια, πεινάω πολύ ακόμα. Και βρείτε μου φαΐ. Να σου πω, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σε ταΐζουμε. Πάω αμέσως να σου βρω φαΐ. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Εντάξει, πάω κι εγώ να σου βρω φαΐ. Μιχελάτσελο, πρέπει να κάνουμε κάτι με το Leatherhead. Δεν φτάνει που δεν υπάρχει φαΐ για μας. Πεινάει κι άλλο. Πώς θα τον ταΐσουμε και θα βρούμε και τρόπο να χορτάσουμε κι εμείς? Άρα αυτό σημαίνει ότι θα αναγκαστούμε να φτιάχνουμε μόνοι μας το φαΐ μας. Τι εννοείς? Άρα εννοώ θα γίνει αυτή η σειρά και μαγειρική τώρα? Εννοείς αυτό που φαντάζομαι? Αν εννοείς ότι είμαστε αναγκασμένοι τώρα να μαγειρέψουμε και να φτιάξουμε μόνοι μας το φαΐ, ναι. Θεέ μου, εγώ ούτε ρατοστάκι δεν ξέρω να φτιάχνω. Α, εγώ ξέρω να φτιάχνω μουχλιασμένες πίτσες. Προτιμώ να πεθάνω παρά να φάω μουχλιασμένη πίτσα. Πάω να σας φέρω λίγη μουχλιασμένη πίτσα. Μάκη, στάσου. Όλες οι γάτες που τους πετάμε τη μουχλιασμένη πίτσα για να μην τη φάμε εμείς, πέθαναν από το φαΐ. Δεν έχουν μείνει άλλες για να τους πετάξουμε και αυτή τη μουχλιασμένη πίτσα. Μην τη φτιάξεις, δεν θα έχουμε που να τη δώσουμε. Θα πεθάνουν και τα προβατάκια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Batman Μαγείρεψε. Σήμερα θα φτιάξουμε το φαΐ μας. Oh yeah! Σήμερα θα χρειαστώ το πιστό μου βοηθό, το Bebop. Γεια σας, τι κάνετε, σήμερα θα μαγειρέψουμε. Λοιπόν Bebop, να τους πούμε τα υλικά μας. Βέβαια! Λοιπόν, για πρώτο συστατικό έχουμε έναν κρυπτονίτη. Φαίνεται πολύ νόστιμος. Αν θες να σπάσεις τα δόντια σου δηλαδή. Σκάσε, Bebop.
Πάμε στο δεύτερο υλικό. Το δεύτερο υλικό για το φαγητό μας είναι, είναι ένας ροζ μαρκαδόρος. Ωραίος, ε! Πες εσύ το τρίτο υλικό, Μπιμπόπ. Το τρίτο υλικό είναι ένα κολοδάκτυλο. Αυτά είναι τα υλικά μας για να φτιάξουμε το τέλειο φαγητό. Ναι, το τέλειο φαγητό που δεν θα τρώγεται. Εσκάσε επιτέλους, ρε Μπιμπόπ. 2 λεπτά μετά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να δείτε το αποτέλεσμα. Θέλω να μου γράψετε βέβαια κάτω στα σχόλια. Πατήστε stop στο βίντεο και γράψτε στα σχόλια τι πιστεύετε ότι φτιάξαμε. Εγώ και μόνο που το βλέπω κάνω με το μου έρχεται αναγούλα. Πρέπει να πάω να ξεράσω. Ωραία, ξέρασα. Τέλος πάντων, μας κρίτσαρες όλους. Ας δούμε το φαΐ. Λοιπόν, καταφέραμε με όλα αυτά τα υλικά να μαγειρέψουμε και να φτιάξουμε ένα πολύ νόστιμο, απέσιο και λαχταριστό, γεμάτο εμετό, καπέλο. Τώρα στο φάμε, Μπιμπόπ. Βασικά εγώ χόρτασα, πάω σπίτι. Οκ, περισσότερο φαΐ για μένα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, θα είναι νόστιμο το καπέλο που μαγειρέψαμε? Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα το δοκιμάσω μόνος μου. Τουλάχιστον άμα θέλετε να φτιάξετε και εσείς αυτό το καπέλο και να το φάτε. Είδατε τα υλικά που χρησιμοποίησα και αν δεν τα θυμάστε πηγαίνετε πίσω το βίντεο να τα ξαναδείτε. Να ξέρετε πως μπορείτε να φτιάξετε ένα καπέλο. Λοιπόν, τώρα ας το φάω. Λοιπόν, το φάγα και είναι... Κάτι γίνεται. Νιώθω κάτι στο στομάχι μου, έναν εμετό. Δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι πεθαίνω. Θα κάνω εμετό. Τι ήταν αυτό που μαγείρεψα? Προτιμώ να φάω βρώμικες κάλτσες. Εμετός. Λοιπόν, ο Batman πέθανε. Άρα, μην φάτε αυτό που μαγειρέψαμε. Πείτε μας επίσης κάτω στα σχόλια. Θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια που θα μαγειρεύει ο Batman? Βέβαια, ο ένας μήνας που θα έρθει το φάει αργεί ακόμα, άρα θα χρειαστούμε κι άλλα φαγητά. Κάντε like και... Ρε, τι κάνεις εκεί? Δεν πέθανες? Όχι βέβαια. Τι κάνεις εκεί? Θα σε πλακώ στο ξύλο. Όχι, μη. Τέλος πάντων, δεν θα κλείσω φυσικά εδώ το βίντεο. Είναι μερικά λεπτά ακόμα το βίντεο, αν θέλετε να το δείτε. Κάτσε να πατήσω τώρα το κουμπί που συνεχίζει το βίντεο. Ποιο κουμπί από όλα είναι τώρα, νομίζω είναι αυτό. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα quiz. Κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα θα κάνω διάφορες ερωτήσεις στον Ντοναντέλο και στον Batman για να δούμε ποιος είναι πιο έξυπνος από τους δυο. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Λοιπόν, Batman, ας ξεκινήσουμε με σένα. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, τι μαγείρεψες σε αυτό το επεισόδιο? Ένα καπέλο. Μπράβο, Batman, πήρες ένα πόντο. Τι, με κορυδεύεις? Το ρώτησες τι μαγείρεψε ο ίδιος. Λες να μην ξέρει τι μαγείρεψε? Εντάξει, Ντοναντέλο, ας δούμε σένα. Οκ, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, τι χρώμα εσώρουχο φοράς? Δεν φοράω εσώρουχο. Λάθος απάντηση. Μα δεν φοράω εσώρουχο. Σκάσε, Ντοναντέλο, εγώ κάνω τις ερωτήσεις. Λοιπόν, Batman. Ναι, βέβαια, του κάνεις αυτό επίτηδες όλες τις καλές ερωτήσεις και εμένα μου κάνεις όλες τις ηλίθιες. Α, ναι. Για να δούμε, Batman. Μάλιστα. Πώς λένε το Ρόμπιν? Ρόμπιν, σωστός. Άι στο διάολο, αυτά είναι τώρα ερωτήσεις εξυπνάδας. Έχεις δίκιο, Ντοναντέλο, να πω μια δύσκολη τότε σε σένα. Τι θέλω και μιλάω. Λοιπόν, τι χρώμα κορδέλα φοράς? Μοβ. Λάθος. Μα μοβ φοράω. Χαίστηκα, εγώ έχω αχρωματοψία, δεν το ξέρεις? Ρε γαμώτο αυτό το παλιό κουνέλαμα, το πιάσω, θα το κάνω στη φάδο. Λοιπόν, Batman, τώρα
επειδή ο Ντοναντέλο θύμωσε, να σου κάνω και μερικές σοβαρές ερωτήσεις. Πόσο κάνει ένα επί ένα, ένα. Ντοναντέλο, πόσο κάνει 5 επί 5 και επί 5 και επί 10 και επί 1000 και επί 22 μείον 1. 3 ώρες μετά. Δεν ξέρω. Ο πιο έξυπνος είναι ο Batman. Συγχαρητήρια Batman, νίκησες. Ναι, νίκησα, ζητώ. Εγώ φεύγω. Άσε το διάολο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Στο τίτλο λογικά θα γράψω η σειρά Batman σεζόν 2, επεισόδιο 2, γιατί πήγαμε στη δεύτερη σεζόν για όσους δεν το ξέρουν. Και λογικά στο τίτλο θα γράψω ο Batman μαγειρεύει. Δεν θα βάλω ο Batman που απαντάει σε ερωτήσεις, γιατί πιο πολύ ήταν για το φαγητό. Που τώρα εξαιτίας του Leatherhead για ένα μήνα δεν θα έχουμε φαγητό. Σας παρακαλώ, στείλτε μου στο μια πίτσα. Σας παρακαλώ, πεινάω. Δεν αντέχω για ένα μήνα. Μην κοίτατε που έχω αυτούς τους μυς. Ψεύτικοι είναι. Δηλαδή και το πόδι ψεύτικο είναι. Δηλαδή και το ένα μου μάτι γυάλινο είναι. Δηλαδή να φανταστείτε και η ηλικία μου ψεύτικη είναι. Τι μαλακίες λέει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ήθελα απλά να σας γκριτζάρω λίγο, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι κάνατε με το. Μόνο το πόδι μου είναι ψευτικό. Μη μου τζώνετε. Αληθινό είναι το πόδι. Τέλος πάντων, αρκετά τώρα με αυτό. Γεια σας.